Γεια σας, κύριε Μάρτυρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υποβάλατε παραίτηση ως διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ ή έληξε η θητεία σας απλά το 2005? Υπέβαλα παραίτηση. Υποβάλατε παραίτηση. Γιατί υποβάλατε παραίτηση? Γιατί ο ενιαίος ΟΣΕ δεν θα υπήρχε πλέον. Είχε μετατραπεί σε μια εταιρεία μετοχών χαρτοφυλακίου, αυτό που λέμε holding. Είχε γίνει spin-off, είχε αποκοπεί η υποδομή το Δεκέμβριο του 2005, η υποδομή, και είχε αποκοπεί επίσης και η εταιρεία τρένων, η Τρενοσέ. Θα ήμουν πια σε ένα περίβλημα μετοχών χαρτοφυλακίου. Έκρινα ότι εγώ είχα ολοκληρώσει το έργο μου, γιατί ήταν της κοινοτικής νομοθεσίας αυτός ο διαχωρισμός σε εταιρείες ξεχωριστές. Δεν θα είχε πια την ενιαία της μορφή και παραιτήθηκα. Την εποχή αυτή που παραιτηθήκατε, υπήρχαν σοβαρές καταγγελίες για διαχείριση θεμάτων διοίκησης και συμβάσεων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου. Σας ήταν γνωστό κάτι τέτοιο? Όχι. Ήσασταν επηρέαστος? Εκτός από την αυτή που αναφέρθηκε για τον προαστιακό που σας είπα. Ότι υπήρχαν δημοσιεύματα από εκείνη την εποχή για απευθείας αναθέσεις και έργα που θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί στον ΟΣΕ και δεν είχαν εκτελεστεί ούτε κατά το 1%, παραπέμποντας σε κατάσταση διαφθοράς. Αυτό σας ήταν γνωστό? Εάν μιλάτε για θέματα της ΕργοΣΕ, ναι, απευθείας αναθέσεις από τον ΟΣΕ σε έργα δεν ξέρω. Ωραία. Στο σκάνδαλο της Siemens, κληθήκατε ως μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή? Κλήθηκα ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή και κλήθηκα και ως μάρτυρας στη δίκη, στο δικαστήριο, που γινόταν για τους, δεν ξέρω, τους κατηγορούμενους. Έχω πάει και στο δικαστήριο ως μάρτυρας. Στην εξέταση του σκανδάλου της Siemens, που δυστυχώς συνέβη και παραγράφηκε το αδίκημα για όλους σχεδόν τους κατηγορουμένους, ένα σκάνδαλο μεγατόνων που απασχόλησε την ελληνική επικράτεια για πολλά χρόνια και κατέληξε το δημόσιο ακόμα να μην έχει αποζημιωθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που έκανε να έχει αποζημιωθεί από αυτό τον κόλοσο εταιρείας. Είχε λοιπόν καταγγελθεί ότι η Siemens εξασφάλιζε συμβόλαια σε διάφορες χώρες δωροδοκώντας. Προφανώς εξαιτίας συναντήσεων που είχατε με τον Χριστοφοράκο της Siemens, τον επιτετραμένο στην Ελλάδα, είχατε κληθεί και εσείς να δώσετε τις δικές σας εξηγήσεις για τα εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων. Τότε ήταν διευθύνων της εισαγγελίας εφετών ο Ισίδωρος Ντογιάκος, το θυμόσαστε? Όχι, δεν έχω κληθεί από τον Ισίδωρο Ντογιάκο, δεν τον θυμάμαι. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί το είπα και στο δικαστήριο όταν πήγα ως μάρτυρας, στο δικαστήριο, ως διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, με εκείνο το οποίο ξεκίνησα και το οποίο επέβαλα και το οποίο συνέχισαν και κάνα δύο χρόνια μετά, οι συνολικές ρήτρες, γιατί έγινε ένας υπολογισμός στο δικαστήριο, αν θυμάμαι καλά, γιατί μιλάμε το 2017-18, που επέβαλε ο ΟΣΕ στη Siemens τότε, ήταν κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. 90 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Επευλήθησαν ρήτρες από πλευράς ΟΣΕ στις προγραμματικές συμφωνίες για το τροχαίο υλικό τάξη μεγέθους, αν θυμάμαι, 90 εκατομμύρια. Γιατί θυμάμαι έγινε κάποιος υπολογισμός, ρώτησε η πρόεδρος του δικαστηρίου και θυμάμαι τα υπολογίσαμε και τα είπαμε. Εσείς διαμαρτυρηθήκατε ποτέ από τη θέση σας ως διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ? Γιατί συνέβαινε και από την εκτέλεση κάποιων συμβάσεων που παραλαμβάνατε βαγόνια, αλλά δεν υπήρχαν όμως σειρμοί ηλεκτροκίνησης? Ή γιατί συνέβαινε το αντίστροφο, να υλοποιούνται δαπάνες και να υπογράφονται συμβάσεις και να προωθούνται έργα ηλεκτροκίνησης ή ράγες, αλλά να μην υπάρχουν βαγόνια? Ή όταν υπήρχαν αυτά τα βαγόνια, επειδή δεν υπήρχε το καθεστώς λειτουργίας, αυτά σάπιζαν στη συνέχεια και επί των ημερών σας είχε συμβεί?
Κοιτάξτε, οι προγραμματικές συμφωνίες, όπως σας είπα, έγιναν ή το 96 ή το 97, νομίζω το 97, μέσα στο οποίο παραγγέλθηκαν και αυτοί οι ηλεκτροκίνητοι σειρμοί που με ρώτησε και κάποιος άλλος συνάδελφός σας εδώ. Απλά να σας πω ότι η σύμβαση ηλεκτροκίνησης στο πρώτο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης είχε το 2001. Δεν μπορώ να απολογηθώ για τις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΣΕ ή οτιδήποτε. Απλά σας λέω ότι είχε μία λογική να παραγγείλουν ηλεκτροκίνητο υλικό με αναμονή της ηλεκτροκίνησης το 2001, η οποία τελικά δεν τελείωσε το 2001. Με ρωτήσατε, σας απήντησα. Αυτό είναι το γεγονός. Εσείς τοποθετηθήκατε σε αυτό λόγω θέσης που είχατε μια πολύ σημαντική θέση στον ΟΣΕ. Διατυπώσατε ποτέ εγγράφως τις ανομίες αυτές και τις ασυμφωνίες αυτές που διεξάγονταν Κοιτάξτε, επί των ημερών σας. Όποια τυχόν ανομία, όπως λέτε, διεπίστωνα, όφυλα να την ενημερώσω. Δεν διεπίστωσα ανομία όταν μία σύμβαση είναι σε εξέλιξη, η οποία έχει υπογραφεί και όταν είσαι διοίκηση και έχει προϋπογραφεί από προηγούμενους, δεν μπορείς να διακόψεις μία σύμβαση. Γνωρίζετε ότι και σήμερα αρμόδιος εισαγγελέας στο έγκλημα των Τεμπών είναι πάλι ο Ισίδωρος Ντογιάκος, στον οποίο έχει απευθύνει επιστολή ο Πρωθυπουργός και τον καλεί να υπάρξει, να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει άμεση διαλεύκανση όλων των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Και συμβαίνει η σύμπτωση. Ο Ισίδωρος Ντογιάκος σήμερα ως εισαγγελέας του Ρίου Πάγου και τότε ως διευθύνων της εισαγγελίας εφετών να έχει εμπλοκεί σε δύο εγκλήματα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στο έγκλημα των Τεμπών έχει ασυμβίβαστο και δεν θα έπρεπε να έχει εμπλοκεί, γιατί ο γιος του είναι παγκοσμίως γνωστό ότι υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκείνη την εποχή είχε επίσης εμπλοκή, διότι είχε κατηγορηθεί ότι είχε καθυστερήσει υπερβολικά τη δικογραφία, οπότε ήταν και αυτός ένας λόγος παραγραφής των αδικημάτων στο έγκλημα της Siemens. Εσείς ωστόσο δεν θυμόσαστε να έχετε ακούσει το όνομα του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου. Όχι, να έχω ακούσει, δεν έχω κληθεί. Δεν έχετε κληθεί, αλλά το είχατε ακούσει. Πώς εξηγείτε λοιπόν ότι τις συμβάσεις του Δημοσίου για τα έργα των ελληνικών σιδηροδρόμων τα αναλάμβαναν στην εποχή σας ένα κονσόρτσιουμ στην πραγματικότητα εταιριών, Siemens, Actor και κάποιες άλλες που αναφέρθηκαν πιο νωρίς. Πώς το εξηγείτε ότι μονίμως αυτές οι εταιρείες ήταν εμπλεκόμενες επί σειρά ετών? Έχω απαντήσει. Δεν υπήρχαν άλλες. Έχω απαντήσει. Όσον αφορά τη σηματοδότηση, ήταν τρεις οι εταιρείες. Σας έχω απαντήσει. Που να έχουν φτιάξει και ERTMS. Έστω level 1, επίπεδο 1 που θέλαμε, ως ΟΣΕ, που ήθελε ο ΟΣΕ. Από εκεί και πέρα, το εθνικό θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων έργων είναι ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου των οδηγιών. Όλες οι διαδικασίες που γίνονται βάσει των κοινοτικών νομοθεσιών. Οι κατακυρώσεις ελέγχονται από ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια κατά νόμων, από το ελεγκτικό συνέδριο. Εφόσον το ελεγκτικό συνέδριο δίνει το OK, δίνει το σύμφωνο για την υπογραφή της σύμβασης, υπογράφεται η σύμβαση. Τι άλλο να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εάν δεν έρθει το σύμφωνο του ελεγκτικού συνεδρίου και δεν υπογράψεις τη σύμβαση, από εκεί και πέρα έχεις πρόβλημα και εσύ και ο οργανισμός σου από ρήτρες για διαφυγόντα κέρδη. Δεν τα ξέρω πώς τα λέτε, δεν είμαι νομικός. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι οι δικλείδες ασφαλείας επιπλέον, δε αν είναι κοινοτική η χρηματοδότηση, υπόκειται η κάθε σύμβαση στον έλεγχο των οργάνων, των ελεγκτικών οργάνων, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε.
Απλά είναι κραυγαλαία εντυπωσιακό και απογοητευτικό ότι επί σειρά πάρα πολλών ετών, γιατί συζητάμε σήμερα για τη δική σας θέση μέχρι και το 2004, 2005 και έχουμε 2023 και τα συζητάμε αυτά εξ αφορμής ενός εγκλήματος στη διάρκεια του οποίου έχασαν τη ζωή τους πάρα πολλοί άνθρωποι και μεταξύ αυτών κυρίως νέα παιδιά. Και είναι εντυπωσιακό για την ελληνική πραγματικότητα ότι οι διεφθαρμένες πρακτικές, οι οποίες ακολουθήθηκαν από την εταιρεία Siemens σε όλο αυτό το διάστημα, και ενώ το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αποζημιωθεί, συνέχισαν να εφαρμόζονται με συγκάλυψη, με παρεμβάσεις πολιτικές και με ανοχή ανθρώπων, οι οποίοι είχαν κέρυες θέσεις, και παρόλα αυτά κανείς ποτέ δεν αντιτάχθηκε και δεν αντέδρασε στις ισχυρότατες πολιτικές πιέσεις, ώστε να μην αποδίδεται δικαιοσύνη ή να μην αναζητώνται οι ευθύνες τη στιγμή που οφείλει ο κάθε οργανισμός, ο ΟΣΕ ή οποιοςδήποτε, δια των εντεταλμένων του προσώπων που εργάζονται και αμείβονται σε θέσεις κλειδιά, να μπορούν να καταγγέλουν τέτοιου είδους ασύμβατες συμπεριφορές, οι οποίες μας έφτασαν στο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.